πώς η κανέλα θα εξαφανίσει την κοιλιά και τρία άλλα τρόφιμα που θα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Hey Σαρώ, εδώ ειδικό στη διαλυματική και τι θα κάνει η κανέλα για σένα. Λοιπόν, η κανέλα θα σου ρίξει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Έχει γίνει μελέτη και έχει φανεί ότι με την κανέλα είναι λίγο πιο χαμηλά τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Τώρα, όταν είναι ανεβασμένο το ζάχαρο, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Έχεις full ενέργεια, αού, όρεξη και αυτά, αλλά μετά από λίγο μπαμ, κρασάρι και πεινάς. Πεινάς, θες να φας, τρως, ξανανεβαίνει το ζάχαρο. Κάθε φορά που ανεβαίνει το ζάχαρο, εσύ βάζεις λίπος και προσπαθείς, τρως υγιεινά, κάνεις αυτά που πρέπει, αλλά δεν αδυνατίζεις. Λοιπόν, η κανέλα, λοιπόν, παιδιά, θα σας βοηθήσει δραματικά να ρίξετε τα επίπεδα ζαχάρου και να χάσετε λίπος. Επίσης, θα κάνει και άλλα πράγματα. Εντάξει, ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος, όπου όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος, και αυτό μας κάνει να καίμε λίπος λόγω της ομοιόστασης. Γι' αυτό βοηθάνε τα κρύα μπάνια, γι' αυτό βοηθάνε τα παγάκια, δηλαδή κρύα ροφήματα, κρύα μπάνια ή ακόμα και ζεστά ροφήματα, όταν υδρώνουμε, έτσι, το σώμα μας παλεύει να κατεβάσει θερμοκρασία. Και αυτό και η λίπος. Ωραία. Οπότε η κανέλα και θα κάνει απίστευτα άλλα πράγματα. Τώρα, πότε να καταναλώνω εγώ την κανέλα Σαρώ? Ο καλύτερος τρόπος είναι να πάρετε ένα ποτήρι νερό, έτσι, ένα ποτηράκι έτσι νερό, το πρωί, νηστική, χωρίς να έχετε φάει τίποτα, και να είναι αυτό το πρώτο πράγμα που θα κάνετε στην ημέρα σας. Πάρετε το ποτήρι, βάλτε νεράκι μέσα, βάλτε μια κοφτή κουταλιά κανέλα. Μην βάλετε πάρα πολύ κανέλα, παιδιά, γιατί σπάει την νηστεία. Το ξέρετε αυτό. Θέλει προσοχή. Ωραία, μια κοφτή κουταλιά κανέλας, 3-4 σταγόνες λεμόνι και να το πιείτε αυτό. Τώρα, αυτό είναι αυτό που θα ενεργοποιήσει λίγο το μεταβολισμό σου και θα σε βάλει σε ένα mood να χάνεις από την αρχή της ημέρας. Επίσης, είναι κάτι πολύ εύκολο που μπορείς να κάνεις με το που ξυπνήσεις, για να μπεις λίγο σε αυτό το mood ότι κάνω πράγματα για τον εαυτό μου, κάνω πράγματα για το σώμα μου, κάνω πράγματα για τους στόχους μου. Ωραία, γιατί πολλοί θέλουν να κάνουν πράγματα, αλλά δεν έχουν ούτε την πειθαρχία, ούτε την όρεξη. Εντάξει, πώς χτίζεται η πειθαρχία? Τούβλο-τούβλο. Άμα δυσκολεύεσαι να μπεις σε ένα πρόγραμμα, να κάνεις διατροφή, να κάνεις διαλυματική και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, είναι πολύ εύκολο να ξυπνήσεις το πρωί, να πιεις λίγη κανέλα και να είσαι jet. Νιώθεις ότι έκανες κάτι. Είναι ένα συν στην ημέρα σου. Πάτα το link κάτω στην περιγραφή για να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο. Εντάξει, τώρα το επόμενο πράγμα που θα σε αδυνατήσει και που είναι στη λίστα μας είναι ο φραπές, ο σκέτος. Τώρα, φραπές Σαρώ, στιγμίως καφές κακός. Φραπέ κακός. Συμφωνώ μαζί σου. Εάν δεν έχεις το στομάχι για αυτό, σου προτείνω να μην πιεις φραπέ και να πιεις κάτι πιο mild. Όπως εσπρέσο, φρέντο εσπρέσο ή ακόμα και τσάι, αν ο καφές σε πειράζει με άδειο στομάχι. Δεν θα σου πω ψέματα, παιδιά. Ο φραπές είναι μια πυρηνική βόμβα στο στομάχι σου. Αλλά όσο καταπονεί τον οργανισμό, άλλο τόσο σε κάνει να καίς λίπος και αφανίζει την πείνα. Εντάξει. Δεν μπορώ να σα πω ψέματα. Δεν μπορώ να σα κοιτάξω στα μάτια και να σα πω ψέματα. Δεν είναι ότι πίνω συνέχεια φραπέ. Εντάξει, είναι το μυστικό μου όπλο που όταν έχω μια προετοιμασία, έχω μια φωτογράφηση, έχω κάτι σημαντικό. Παιδιά, αρχίζω και κατεβάζω τις φραπεδούμπες. Δεν γίνεται να πίνει φραπέ, δεν γίνεται να πίνει 4 φραπέδες με άδειο στομάχι για χρόνια και χρόνια. Υπάρχουν άτομα που το έχουν κάνει αυτό και έχουν εμφανίσει πρόβλημα σοβαρό. Και του έχει πει ο γιατρός, αδερφέ, σχηματίζεται μια τρύπα στο στομάχι σου. Είναι ένα μυστικό όπλο που το χρησιμοποιούμε για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν έχεις κολλήσει, όταν δεν μπορείς να ξεκινήσεις, όταν υποφέρεις και πεινάς πάρα πολύ, μέχρι να το βρεις λίγο, μπαμ, βάζεις φραπέ σκέτο. Γιατί σκέτο Σαρώ? Το τελευταίο πράγμα που θες να κάνεις είναι να βάλεις ζάχαρη στο καφέ το πρωί. Εντάξει, η ζάχαρη προφανώς πάει την νηστεία, προφανώς καταστρέφει το μεταβολισμό, προφανώς είναι το χειρότερο πράγμα που θα κάνεις, όπως δεν θα πιεις ένα μπουκάλι αλκοόλ την ημέρα, έτσι δεν μπορείς να πίνεις και φραπέ ή οποιοδήποτε καφέ με ζάχαρη. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Άλλο να πιεις ζάχαρη, να φας ζάχαρη στη διατροφή σου και να το έχεις εντάξει σωστά, έτσι ώστε να μην σου καταστρέψει το μεταβολισμό, να μην σου καταστρέψει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Και κάνει αυτό το πράγμα στο σώμα σου, στη ψυχική σου υγεία, στα επίπεδα πείνας. Μία φορά την εβδομάδα βγεις να πιεις κανένα ποτάκι, να φας κανένα παγωτάκι. Οκ, γίνεται αυτό. Στις ώρες σύτησης εννοείται. Αλλά προς Θεού, δεν είναι ότι θα ξυπνήσεις και απλά θα πιεις ένα αντί για εσπρέσο ή για καφέ ή για νερό με κανέλα, να πας να πιεις, ξέρω εγώ, ένα κρασάκι. Ποιος το κάνει αυτό? Οι αλκοολικοί. Τι τρώνε ζάχαρη με το που ξυπνήσουνε? Οι χοντροί. Ελπίζω να το μάντεψες πριν το πω. Αυτό σημαίνει ότι με ξέρεις και αρχίζεις και βάζεις μυαλό και καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, τώρα το επόμενο φαγητό στη λίστα μας, το οποίο θα σε αδυνατήσει, είναι ξίδι.
Ξυδάκι λοιπόν δεν πίνουν μόνο οι haters που μας βλέπουν ότι χάνουμε, μας βλέπουν ότι ανεβαίνουμε, μας βλέπουν ότι βελτιωνόμαστε, μας βλέπουν ότι πετυχαίνουμε επιτέλους αυτό που πετυχαίνουν αυτοί. Τους προτείνουμε να πιούν λίγο ξυδάκι για να το χωνέψουν καλύτερα. Λοιπόν, βοηθάει και εμάς το ξυδάκι να χωνέψουμε εμείς καλύτερα το φαγητό που είναι να έρθει, το φαγητό που έπεται. Εντάξει. Εάν έχεις κάνει νηστεία 16 ώρες, τώρα μου πεις τι είναι αυτό. Λες νηστεία, σύντηση, α, δεν καταλαβαίνω. Εάν δεν καταλαβαίνεις, θα σου εξηγήσω. Πάντως, σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου να δεις εκεί το σεμινάριο της διαλυματικής. Γιατί όπως ξέρουμε, με το χέρι στην καρδιά, η διαλυματική είναι ο καλύτερος τρόπος για να χάσεις την κοιλιά. Και όλα αυτά τα μυστικά, χωρίς τη διαλυματική, δεν, ας το πω έτσι, δεν κλάνουν μία. Εντάξει, μην νομίζεις ότι πιείς λίγο κανέλα, λίγο αυτό και θα δυνατήσεις. Πρέπει να κάνεις διαλυματική, πρέπει να την κάνεις σωστά. Εντάξει, το σεμινάριο είναι δωρεάν, δες το. Οπότε, εφόσον κάνεις διαλυματική, εφόσον νηστεύεις για 16 ώρες, έρχεται το μεσημέρι. Το μεσημέρι τι θα φας, μπισκότο βρώμης, που πάνε τρώνε μπισκότα βρώμης, για όνομα του Θεού, παιδιά. Όχι. Το πρώτο γεύμα είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ τι θα βάλει το σώμα σας μετά από 16 ώρες νηστείας. Εντάξει. Θα πιείς ένα κρασάκι μετά από 16 ώρες. Όχι. Εντάξει. Τι θα κάνεις. Λοιπόν, το καλύτερο είναι ένα σφινάκι, κλακ, ξύδι πριν το πρώτο σου γεύμα. Πιείς ένα σφινάκι ξύδι, μετά από 10-20 λεπτά θα αρχίσεις να τρως και θα δεις ότι αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα ζαχάρου. Γιατί, παιδιά, τι γίνεται με τη διαλυματική. Πεινάς, κρατιέσαι, τρως το ποτό σου γεύμα και συνεχίζεις να πεινάς. Νιώθεις ότι έχει ανοίξει μια μαύρη τρύπα και μπαίνει φαΐ και δεν βγαίνει. Μπαίνει φαΐ και δεν είναι μαύρη τρύπα, απλά ρουφάει όσο και να φας. Μου είχε τύχει και εμένα, παιδιά, πρώτο γεύμα. Να φάω και να φάω και να φάω και να φάω και να μην χορταίνω. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό. Ένα σφινάκι ξύδι και μετά θα φας. Εντάξει. Και αυτό θα σε κάνει έτσι να μην πεινάς καθόλου. Ούτε κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, με τους καφέδες, κανέλες, τα νερά, τα αυτά, τα κόλπα που έχουμε συζητήσει, που συζητάμε εδώ πέρα, αυτό σε κάνει και το τριήμερο challenge. Αυτό θα σε κάνει να μην πεινάς τις ώρες νηστείας. Αυτό που θα σε κάνει να μην πεινάς τις ώρες σύντησης είναι να πιεις ένα σφινάκι ξύδιου πριν το πρώτο σου γεύμα. Εντάξει. Βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε, αυτά είναι τα τρία μυστικά, οι τρεις στροφές που θα σε κάνουν να αδυνατήσεις πάρα πολύ πιο γρήγορα. Ακολούθησέ τα σαν το Ευαγγέλιο και θα δεις ότι θα χάσεις. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Απλά πρέπει να κάνεις κάτι. Πρέπει να το κάνεις τώρα, να το πάρεις απόφαση. Οπότε πρέπει να πας τώρα, να βάλεις το ποτηράκι, το μπάνιο, να το βάλεις το ποτηράκι, να είναι έτοιμο. Με το που ξυπνήσεις, πας να πληθείς, να δεις και το ποτηράκι, να σου θυμηθεί. Α, να βάλω κανέλα, να βάλω το. Να το πιω. Εντάξει. Μπες λίγο στο mood. Έλα, μην κοιμάσαι, ξύπνα λίγο και εγώ εδώ είμαι και θα τα λέμε κάθε φορά γιατί σε βοηθάω να χάσεις την κοιλιά μέχρι την πρωτοχρονιά. Και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, subscribe για να τα μαθαίνεις πρώτος.